Το θέμα των επικουρικών και των εφάπαξ με τη χθεσινή, προχθεσινή απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, δεν ξέρω. Ναι, το διαβάζαμε πριν. Εκεί λοιπόν αναδεικνύεται ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε το ασφαλιστικό μας σύστημα σε αυτούς τους τομείς. Ποιο είναι αυτό? Τα επικουρικά ταμεία. Είναι ταμεία τα οποία είναι λεγόμενα εγγυημένων εισφορών. Δηλαδή το κράτος δεν συμμετέχει. Λέει ότι μπορείς. Είναι υποχρεωτική ασφάλιση επικουρικό ταμείο και υπάρχει μια εισφορά του εργαζόμενου και μια εισφορά του εργοδότη. Δεν λέει ότι είναι επικουρική ασφάλιση, δεν είναι η κύρια. Καθορίζεται λοιπόν με νόμο η υποχρεωτικότητα και η καθολικότητα καταβολής των εισφορών. Ο νόμος δεν λέει ότι εγώ καθορίζω και αυτή τη σύνταξη, άρα οι εισφορές καθορίζουν τη ροή της σύνταξης. Εδώ λοιπόν έγινε αλόγιστη χρήση των εμβαθυματικών που προκλήθηκαν στις εισφορές στις προηγούμενες γενιές και έχει πρόβλημα οι νεότερες γενιές. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με το εφάπαξ. Πιστεύω λοιπόν ότι όλη αυτή η νομοθεσία ήταν ατελής, γιατί υπάρχει το εξής επιχείρημα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου από την ώρα που είναι. Θεωρώ εγώ την σύνταξη των 300 ευρώ εγγυημένη σύνταξη. Ή θεωρώ το εφάπαξ των 50.000 ευρώ εγγυημένο εφάπαξ. Εδώ νομίζω ότι έπρεπε να το προβλέψει η ελληνική νομοθεσία και να έχει ουσιαστικά θεσπίσει με άλλο τρόπο αυτά τα ταμεία. Σε όλη την Ευρώπη τα ταμεία αυτά είναι επαγγελματικά ταμεία. Ωραία, τώρα για να πούμε απλά στους πολίτες, έρχονται μειώσεις. Για να πούμε απλά αυτά τα ταμεία. Αν δεν έρθουν μειώσεις, πρέπει το κράτος να βάλει. Οι Έλληνες φορολογούμενες. Έχει πάρει το κράτος από εκεί? Όχι. Πώς όχι? Καθόλου δεν έχει πάρει. Δεν πήρε το όταν έκοψε, όταν έκανε το σύστημα αυτό? Το θέμα του κουρέματος. Βέβαια. Προσέξτε. Πώς δεν πήρε? Λίγο είναι το μοναδικό. Άμα κούρεψε το 80%. Προσέξτε, κύριε Αναστάκη. Ή το 70%. Να μην το. Εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό. Τώρα, αν θέλετε να πούμε σε εκείνη την περίοδο, σας έλεγα το εξής. Ότι αν δεν υπήρχε εκείνο το κούρεμα, δεν θα υπήρχαν εργαζόμενοι και εργοδότες να δίνουν εισφορές. Εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι αν δεν γίνουν μειώσεις, λέτε εσείς. Εγώ λοιπόν λέω δεν ότι. Δεν βγαίνουν τα επικουρικά. Μα δεν μπορούν να βγουν. Άρα, ξέρουμε περίπου πόσο θα είναι αυτό. Οι αναπροσαρμογές νομίζω ότι έχουν υποθεί από την μεριά τη κυβέρνηση και του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορώ να πω ποσοστό, αλλά δεν θα είναι σημαντικές νομίζω. Έτσι. Τι, ένα 10% θα υπάρχει. Νομίζω ναι. Και παραπάνω. Ένα λεπτό, κύριε Σπρόπλε, εγώ θα επανέλθω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Διότι λέτε ότι ο κράτος δεν είχε καμιά παρέμβαση εκεί. Τα ταμεία φτωχύνανε, βγήκανε κακώς. Ένα λεπτό. Εγώ δεν παίρνω τη σύνταξή μου. Και όμως το κράτος είχε. Διότι το κράτος παρενέβη και έκοψε τις επενδύσεις τις δικές μου. Όταν λοιπόν. Σύνταξε την επικουρική, δηλαδή την κυρία. Ναι, την επικουρική, για την επικουρική μιλάμε. Αφήστε την κυρία. Και έκοψε τις δικές μου επενδύσεις. Και τώρα μου λέτε το κράτος δεν παρεμβαίνει. Αφού έκοψε το κράτος τις δικές μου επενδύσεις, θα πρέπει τώρα με έναν κάποιο τρόπο να με καλύψει. Κοιτάξτε να δείτε. Εκτός να πάμε όλοι στο ότι πτωχεύσαμε, αλλά να μην λέμε όμως ότι φταίει η αλόγιστη χρήση των ταμείων. Να πούμε ότι εκτός από την αλόγιστη χρήση, φταίμε κι εμείς. Που κάναμε αυτό το πράγμα. Κύριε Αναστάκη, το επιχείρημα που βάλετε είναι ισχυρό. Το αποδέχομαι. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε ποια είναι η άποψή μου, ειδικότερα στα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία εφάπαξ, σε αυτά τα ταμεία ειδικά, θα έπρεπε να εξαιρεθούν από το λεγόμενο κούρεμα. Ή θα έπρεπε σε τακτό χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα να αναπληρωθεί. Αλλά όμως και τούτου δοθέντος το πρόβλημα των επικουρικών ταμείων και των ταμείων υφίσταται. Έστω και αν δεν υπήρχε αυτό που λέτε, ναι. Που εύλογα το σε μικρότερο βαθμό θα έρθει. Στο ίδιο. Στο ίδιο ακριβώς, κύριε. Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω τώρα, διαβάζω σας εδώ στο, γι' αυτό. Στην αυθαιοτυπία, η σύνταξη ας πούμε θανάτου θα αποτελεί 50% από το 70% που ισχύει σήμερα. Κοίταξε, για μιλάει, τα επικουρικά. Για τα επικουρικά μιλάει. Μεταβίβαση σύνταξη θανόντω λέει συνταξιούχου για τη σύζυγο το 40% τη καταβλητή σύνταξη και τα τέκνα 15% και 30%. Βιωσιμότητα. Αναπροσαρμόζονται όλε οι καταβαλλόμενε συντάξει με συντελεστέ βιωσιμότητα. Αυτό ανοίγει μεγάλο παράθυρο, έτσι. Κοιτάξτε, στι επικουρικέ. 45% λέει η εφημερίδα θα μιλήσει. Στι επικουρικέ συντάξει κάθε χρόνο θα γίνει μια αναλογιστική μελέτη και θα προσδιορίζεται το ύψο τη επόμενη. Μπορεί να πάρει 200 ευρώ τώρα και του χρόνου μπορεί να είναι 150. Μπορεί του χρόνου να πάρει 350. Σιγά μην πάρει παραπάνω. Συγγνώμη, γιατί αν τελικά
μειωθεί η ανεργία και αυξηθεί ο όγκος της απασχόλησης, θα πάρεις παραπάνω. Καλά, θα μειωθεί η ανεργία σε 10 χρόνια, κύριε Σπυρόπουλο. Τώρα θα μειωθεί η ανεργία. Όχι απότομα πάντως, θα μειωθεί με σταδιακά βήματα. Θα σου πούνε τότε τόσα έδωσες. Δεν θα σου πούνε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα χρήματα μαζεύονται και μοιράζονται. Και δεν υπάρχει άλλο τροφοδότης λογαριασμός για να τα μεγαλώσει. Με συγχωρείτε, δεν αυτό λέγανε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέγανε, δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Κοιτάξτε, αυτό το μέτρο υπήρχε και δεν είναι πρόσθετο μέτρο, είναι μέτρο το οποίο υπήρχε μέσα στο μνημόνιο. Α, μέσα στο μνημόνιο. Φυσικά. Ξέρετε. Ότι δεν πάμε σε άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων δεν ισχύει γι' αυτό. Φυσικά ισχύει. Φυσικά. Φυσικά. Αλλά ισχύει. Φυσικά. Αφού ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα παίρνει άλλα 300 ευρώ λιγότερα. Μισό λεπτό. 200. Ισχύει γιατί μπερδευτήκαμε. Λέει. Όχι. Θα υπάρχουν μείωση συντάξεων. Μείωση στο τμήμα των συντάξεων που είναι επικουρικές, προβλέπεται ο τρόπος που θα καθορίζονται. Αν προκύπτει μείωση, θα είναι μείωση. Αν προκύπτει αύξηση, που δεν θα είναι, θα ήταν αύξηση. Άρα λοιπόν, δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται το πρώτον, είναι κάτι νέο, προβλέπεται. Ένα λεπτό. Εγώ γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε να τελειώσει λίγο τη σκέψη. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων. Αφήστε τους μισθούς. Καμία μείωση συντάξεων. Εγώ, ο Πρωθυπουργός δεν είπε, ξέρετε, στα επικουρικά ταμεία αν θα υπάρχει μείωση. Δεν θα υπάρχει καμία μείωση, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση. Σημαίνει ότι στα επικουρικά ταμεία θα βοηθήσει το κράτος ώστε να μην υπάρξει μείωση. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Όχι. Εσείς το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να πει και για τις επικουρικές. Εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά. Οι αναφορές ακόμα και υπουργών. Πόσο είναι στα επικουρικά η τρύπα, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μεγάλη. Να σας πω τώρα, μια μέση επικουρική σύνταξη, ιδιαίτερα για το μεγάλο πλήθος των συνταξιούχων, που είναι οι συνταξιούχοι, οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ. Ναι. Έτσι. Μην νομίζετε ότι για αυτούς θα υπάρξει διαφορά. Η διαφορά θα είναι ελάχιστη. Ξέρετε που θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Θα υπάρχουν σε μερικά ευγενή επικουρικά ταμεία. Εκεί θα υπάρχουν διαφορές. Καλά, και εκείνη συνταξιούχη όμως. Τι πάτε, φυσικά. Δηλαδή στο ΙΚΑ πόσο θα είναι, από 45% πόσο θα είναι, 10%. Δεν νομίζω ότι στο ΙΚΑ θα υπήρχε. Να σας πω με βάση ευρώ. Δηλαδή, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει να μείωση πάνω από 20-30 ευρώ στην κάθε επικουρική σύνταξη. Σε συντάξεις. Τώρα η μέση επικουρική που δίνει το ΙΚΑ ποιο είναι. Η μέση επικουρική ποια είναι. Γύρω στους 280 ευρώ. 280 και θα χάσει ο άλλος κανένα 20. Αλλά αυτή η επικουρική σύνταξη, το 280 ευρώ, που είχε καθοριστεί με τους μέγιστους κανόνες ανταποδοτικότητας, είναι μάλλον μειοψηφία για τα περισσότερα ευρώ. Υπόλοιπα επικουρικά ταμεία. Τώρα βέβαια όλα τα επικουρικά ταμεία ενοποιήθηκαν σε ένα επικουρικό ταμείο, το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Αν αυτό το πράγμα είχε γίνει πριν από 30 χρόνια, πριν από 20, ή με την εκκίνηση των επικουρικών ταμείων, με την εκκίνηση, αν καθίσουμε και αποτιμήσουμε τα λάθη του παρελθόντος, νομίζω ότι είναι τόσα πολλά που ένα προς ένα έφτιαχνε την ψηφίδα. Καλά, κύριε, ήταν μια ψηφίδα. Θυμάστε και εσείς ως τότε που ήσασταν συνδικαλιστής, ότι ο καθένας κλάδος προσπαθούσε να φτιάξει το δικό του επικουρικό, φυσικά, γιατί είχε υψηλούς μισθούς, είχε καλή ασφάλιση. Και ξέρετε κάτι, να πάει τώρα αυτά τα ταμεία, αν δεν υπήρχε το αποκούμπι του ΙΚΑ να ενοποιηθούν όλα μαζί, ξέρετε, θα μένανε οι δικαιούχοι χωρίς καθόλου σύνταξη. Όχι όλα τα ταμεία, γιατί και από όλα τα ταμεία το ΙΚΑ πήρε, ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όλα. Όχι όλα. Μια σειρά ταμείων τα οποία. Των πολιτικών μηχανικών. Των μηχανικών. Δεν έχει έρθει την αποτελή. Καλά, θα έρθει όμως κάποια στιγμή. Θα έρθει όταν θα αυτοκίνει. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επανέρχομαι σε αυτό γιατί το θεωρώ σημαντικό. Και εδώ είχε γίνει μια συζήτηση και με τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, και μας είχε πει ότι υπάρχει μια σκέψη με τα ευγενή ταμεία να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτό μετά του παρέμβαση του Πρωθυπουργού λύθηκε. Τώρα εσείς επανέρχεστε. Και λέτε, ένα λεπτό. Είπατε λίγο πριν ότι στα ευγενή ταμεία θα υπάρξει μία μείωση των επικουρικών συντάξεων. Επειδή αυτό το θεωρώ σημαντικό κομμάτι, η σύνταξη δεν είναι επικουρική και μη επικουρική. Εγώ ξέρω ότι παίρνω 1000 ευρώ ή 800 ή 600 όσο παίρνω. Όταν μου μειωθεί και πάει 500, θα είναι μια μείωση. Κύριε Μουζάκη, να μην ταλαιπωρούμεθα και να μην δημιουργήθηκε και σύγχυση στους ακροατές, δεν είναι η πρώτη φορά. Που λέγεται για τις επικουρικές συντάξεις θα υπάρχουν αναπροσαρμογές, δηλαδή μειώσεις με βάση
την οικονομική τους κατάσταση. Γίνεται αναλογιστική μελέτη, ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αποκλείεται εσείς δηλαδή το κράτος να παρέμβει και να δώσει χρήματα για να μην γίνει δεν το έχει πράξει ούτε στην περίοδο της υποτιθέμενης ευημερίας. Και